Αυτή είναι η κοσμική σιρήνα του Αιγαίου, η Μύκονος. Σφίζει από ζωή όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Ένα κάτασπρο σύνολο σπιτιών, λουσμένο με αιγιοπελαγίτικο φως και έντονες πινελιές από μπλε, κόκκινο και πράσινο. Η ξακουστή κοσμοπολίτικη Μύκονος, παρά την τουριστική της κίνηση, έχει διατηρήσει τη γραφικότητά της και τις καθαρές της παραλίες. Δίκαια μάλλον συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού τουριστών από όλο τον κόσμο, με πολλούς διανοούμενους και καλλιτέχνες ανάμεσά τους. Είναι ο τόπος στον οποίο δεν πλήττεις ποτέ. Ανακαλύψτε τη μαγευτική συνοικία της Αλεκάνδρα Σκάρπη, τη Βενετία της Μυκόνου όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Εδώ θα γίνετε μάρτυρας της αρμονικής συμβίωσης ανθρώπου και φύσης. Η θάλασσα γλύφει τους τοίχους των σπιτιών και τα ξύλινα μπαλκόνια προσφέρουν ανεπανάληπτη θέα στη θάλασσα. Το γραφικό λιμάνι της Μυκόνου, μπροστά από το κομψό μέτωπο της παραθαλάσσιας χώρας της, όπου οι ψαρόβαρκες γειτονεύουν με τα κότερα αρμονικά, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από τους περισσότερους αιγαιοπελαγίτικους οικισμούς. Απλώνεται σε επίπεδη διάσταση και παρουσιάζει άρρηκτη αισθητική συνοχή. Η γνωριμία με τη Μύκονο άρχισε. Κάτασπρα σπίτια, αμέτρητα στενά δρομάκια, μικρές και μεγάλες εκκλησίες, νοχελικοί ανεμόμυλοι συνθέτουν το γοητευτικό πρόσωπό της. Αυτά τα ολόλευκα κυβικά σπίτια με τις πεζούλες, τα ξύλινα πορτοπαράθυρα και τους εξώστες με τα έντονα χρώματα, τα σκαλοπάτια που οδηγούν στο εσωτερικό τους, μοιάζουν σαν σκηνικό θεάτρου. Αυτό που βλέπετε θα μπορούσε να είναι λαογραφικό μουσείο. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα κλασικό μυκονιάτικο σπίτι με αναμνήσεις, ενθύμια, ιστορία, συλλογές από έπιπλα, εικόνες, γλυπτά μικροαντικείμενα και διάφορα λαϊκά μουσικά όργανα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της χώρας υπάρχουν ταφικά ευρήματα από τυρήνια, γλυπτά, αγγεία και ειδόλια.
ξεχάστε ρολόγια και χάρτες. Τα βήματά σας σας οδηγούν, καθώς η Μύκονος σας συνεπέρνει και σας παρασύρει. Ανάμεσα στα σπίτια, στα σοκάκια, τις αυλές και τα λουλούδια θα βρείτε καφενεδάκια, ταβέρνες, μικρομάγαζα που κάνουν τον περίπατό σας ακόμη μεγαλύτερο. Αφού δεν μπορεί, κάπου θα σταματήσετε για λίγο. Ώρα για παραλίες. Και τι παραλίες, αξιοζήλευτες, όλες με δροσερά πεντακάθαρα νερά. Οι πιο γνωστές που μπορείτε να συνδυάσετε τη διασκέδαση και το φαγητό με το μπάνιο σας είναι η Ψαρού, η γνωστή για τα happening που γίνονται εκεί. Η Ελιά, η Παράγκα, το Αγράρι, το Καλό Λιβάδι και πλήθος άλλων που μπορείτε να επισκεφτείτε με καΐκι, αυτοκίνητο ή λεωφορείο. Σχεδόν όλες είναι οργανωμένες, με πολύ όμορφες ξαπλώστρες και ομπρελίτσες, κάνοντας την παραμονή σας εκεί πραγματική απόλαυση.
Η πιο διάσημη παραλία βέβαια είναι η Super Paradise. Αναζητήστε ακόμη τον Άγιο Στέφανο, 2,5 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα και επιδοθείτε εκεί στο αγαπημένο σας θαλάσσιο σπορ. Για τους πιο δραστήριους υπάρχουν και οι πλάσματα θαλάσσια σπορ. Όσοι λατρεύουν το σέρφινγκ, στη Μύκονο θα βρουν τις ιδανικές συνθήκες. Να δαμάσουν τον άνεμο και να κατακτήσουν το απέραντο γαλάζιο. Η Φτελιά προσφέρεται γι' αυτό.
Στο Ναυτικό Μουσείο της Μυκόνου υπάρχουν εκθέματα που δείχνουν την ναυτική παράδοση της Μυκόνου από την αρχαιότητα ακόμη, προσωπογραφίες των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και φυσικά ευρήματα από αρχαία ναυάγια. Η Άνω Μερά είναι ο σημαντικότερος παλιός οικισμός μετά τη χώρα, 8 χιλιόμετρα ανατολικά της. Εδώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η Μονή Παναγιάς Τουρλιανής με υπέροχο ξυλόγλυπτο διάκοσμο, αλλά και η βόλτα που θα κάνετε στα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα δρομάκια της θα σας δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο της Μυκόνου από το κοσμοπολίτικο που έχετε στο μυαλό σας. Η επιστροφή στη χώρα σας επαναφέρει στο κοσμοπολίτικο πρόσωπο της Μυκόνου. Πανέμορφα ξενοδοχεία, πανέμορφα κορίτσια και φυσικά μόδα.
Μεγάλοι Έλληνες και όχι μόνο σχεδιαστές έκαναν στέκη τους στη Μύκονο, αφού εδώ είναι ο αγαπημένος προορισμός των διάσημων και όχι μόνο Ελλήνων και ξένων πελατών τους. Επώνυμα ρούχα και κοσμήματα λοιπόν για σας που θα κάνετε τα ψώνια σας. Το βράδυ στη Μύκονο μάλλον είναι μεγαλύτερη από ό,τι τη μέρα και η διασκέδαση εδώ τελειώνει όταν έχει πια ξημερώσει. Ταβέρνες, πολυτελείες εστιατόρια και εκατοντάδες μπαράκια και δίσκο σφίζουν από ζωή κάθε βράδυ. Ξέφρενοι ρυθμοί, μουσική στη διαπασόν, κέφι, ψυχαγωγία, διασκέδαση είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τη νυχτερινή ζωή της Μύκονο. So
unconsciously waging its own. The global jump hardcore is nature's true course. The beat is incredible. Trance over the earth. Stylistic confusion. Tunes are fine. I love the Η πολυσύχνα στη Μύκονος έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου θερέτρου για όσους επιζητούν την έντονη κοσμική ζωή, ημερήσια και νυχτερινή. Υπάρχουν ωστόσο και ερημικές γωνιές για τους θειασότες των ήσυχων διακοπών. Μύκονος, το πιο δημοφιλές νησί της Ελλάδας. Άσημο και ταπεινό κάποτε δίπλα στη λαμπερή και διάσημη Δήλο. Λαμπερό και διάσημο σήμερα στα πέρατα του κόσμου. Στο κέντρο του Αιγαίου βρίσκεται η Δήλος. Ένας ξερόβραχος από γρανίτη που ολόγυρά της ξεφυτρώνουν από τα νερά τα άλλα νησιά, οι Κυκλάδες. Είναι για τους ξένους ό,τι και η Ακρόπολη της Αθήνας. Γνώση της αρχαίας ιστορίας χωρίς τη Δήλο είναι αδιανόητο. Οι αρχαίοι φαντάστηκαν πως πριν να γίνει νησί η Δήλος ήταν μια όμορφη νύμφη που την κατάτρεξε ο Δίας και αυτή για να σωθεί έπεσε στη θάλασσα. Μα αντί να πνιγεί έγινε ένας μεγάλος βράχος και βούλιαξε στο βυθό. Ο Ποσειδώνας τη λυπήθηκε. Χτύπησε το βράχο με την τρίαινά του και ο βράχος ανέβηκε από το βυθό και φάνηκε το νησί Δήλος που θα πει φανερή. Στο ιερό νησί της Δήλου γεννήθηκαν σύμφωνα με τη μυθολογία ο Απόλλωνας και η Άρτεμις. Κυνηγημένοι από την άγρια ζήλια της Σύρας, η κρυφή ερωμένη του Δία, η όμορφη Λιτό, μάταια αναζητούσε ένα τόπο να γεννήσει τα δίδυμα που της χάρισε η ένωσή της με τον Πατέρα των Θεών. Νησιά και πόλεις αρνούνται να τη δεχτούν. Μόνο η Δήλος της προσφέρει καταφύγιο, αφού βέβαια παίρνει την υπόσχεση ότι θα έχει την εύνοια του γιού της, του Απόλλωνα. Η ιστορία επιφύλαξε στη Δήλο μοίρα λαμπρή. Ακατοίκητο νησί σήμερα. Είναι ένας απέραντος αρχαιολογικός χώρος που χάρη στα αξιόλογα μνημεία συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών. Έρχονται να δουν τον τόπο που από τον 9ο αιώνα π.Χ. και για χίλια χρόνια υπήρξε το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο του Αιγαίου. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε όλο το πλάτος του νησιού, αρχίζοντας από τη δυτική πλευρά, όπου στην αρχαιότητα ήταν και το ιερό λιμάνι. Από το λιμάνι, μεγαλόπρεπη ιερά οδός οδηγούσε στο ιερό του Απόλλωνα, που περιέκλειε ναούς, βωμούς, αναθήματα και άλλα κτίσματα. Οι κάθε λογής πειρατές και κατακτητές ανά τους αιώνες την έχουν κατακλέψει. Υπάρχουν ερείπια 4 ναών του Θεού. Περπατάς ώρες στους δρόμους, στα σπίτια, στις λεωφόρους,
στο θέατρο, στις λίμνες του αρχαίου νησιού, στην αγορά των Δηλίων, τη λεγόμενη λόγω του σχήματός της τετράγωνη αγορά. Κατά την περίοδο της Δηλιακής Ανεξαρτησίας, 314 έως 166 π.Χ., στο νησί κατοικούν πάνω από 20.000 άνθρωποι. Μετά το 166 π.Χ., η Δήλος εξελίσσεται στο μεγαλύτερο λιμάνι διαμετακομιστικού εμπορίου στο Αιγαίο. Τι μεγάλη αντίθεση του τότε με τη σημερινή μοναξιά. Με τη βοήθεια οδηγού από την Μύκονο ή ξεναγού από το Μουσείο της Δήλου, θα περιηγηθείτε στην αρχαία πόλη, το όρος του Κίνθου, την Ιερή Λίμνη, τα ελληνικά σπίτια, το σπίτι των Δελφινιών, το θέατρο με τις δεξαμενές νερού, τη Λεωφόρο των Λεόντων. Στη Δήλο, τα δάπεδα των ναών και κάποιων δημόσιων κτηρίων είναι στρωμένα με ακριβές πλάκες μαρμάρου. Στα σπίτια όμως και σε κάποια άλλα δημόσια κτίρια, τα δάπεδα ήταν ψηφιδωτά. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά, άντεξαν στο χρόνο και αποτελούν μοναδικά έργα τέχνης. Τα θέματα τους είναι κυρίως θαλασσινά, αλλά και θεατρικές μάσκες και θέματα από το Διονυσιακό κύκλο. Και αυτά είναι επίσης ιδιαίτερα αγαπητά, καταδεικνύοντας την αγάπη των κατοίκων για τη διασκέδαση. Κατά την ελληνιστική εποχή, η Δήλος υποδέχεται ξένες θεότητες. Με τη συγκέντρωση πολλών εμπόρων από την Ανατολή και την Αίγυπτο, χτίστηκαν ιερά των Αιγυπτίων θεών στη δυτική πλαγιά του Κίνθου και ήταν από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά. Ο επισκέπτης μπορεί να δει σήμερα την αναστηλωμένη κύρια όψη του ναού της Ίσιδος στο ιερό των Αιγυπτίων θεών. Η Δήλος αποτελεί ένα χώρο, ο οποίος προσφέρει τις περισσότερες πληροφορίες για την αρχαία τέχνη, ιδιαίτερα τη γλυπτική της ελληνιστικής εποχής. Στο Μουσείο της Δήλου θα δείτε αντίγραφα διάσημων έργων της κλασικής εποχής, πρωτότυπες δημιουργίες των ελληνιστικών χρόνων, αγάλματα του Απόλλωνα, της Λιτούς, της Άρτεμις και άλλων θεών. Ακόμη υπάρχει μία ενότητα εκθεμάτων με έργα της λεγόμενης Αλεξανδρινής Σχολής, καθώς και ένα σύνολο γλυπτών, μια σειρά αγαλμάτων στρατηγών και ελληνιστικών ηγεμόνων. Thank you.
κι αν είναι ακατοίκητη πια η Δήλος. Ο Ποσειδώνας τη στερέωσε με διαμαντένιες αλυσίδες κάτω στο βυθό της θάλασσας για να μην την παρασέρνουν τα κύματα, και εκεί θα μείνει έχοντας πάνω της την έγκλη της ιστορίας της. Η Τίνος είναι το ευλογημένο και ιερό νησί της πίστης, της ορθοδοξίας και της τέχνης. Πρωτεύουσα του νησιού και λιμάνι ταυτόχρονα είναι η Τίνος, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Άρχισε να αναπτύσσεται κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Μπροστά στο λιμάνι υπάρχουν πολλά εστιατόρια, ταβέρνες και καφενεία. Ένας φαρδής πλακόστρωτος δρόμος ξεκινάει από εδώ και οδηγεί στο χαμηλό ύψωμα που βρίσκεται η μεγαλύτερη εκκλησία της Παναγιάς της Μεγαλόχαρης. Η εκκλησία είναι ένα επιβλητικό εντυπωσιακό οικοδόμημα φτιαγμένο όλο από λευκό παριανό και τινιακό μάρμαρο. Χτίστηκε το 1823 στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, η οποία θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Αυτή η μαρμάρινη επιβλητική εκκλησία δημιουργεί μια κατανυκτική ατμόσφαιρα στον πιστό που προσεύχεται και προσκυνάει περιμένοντας ένα θαύμα. Thank you.
Κάθε 15 Αύγουστο επισκέπτεται το νησί πλήθος κόσμου για να βαδίσουν κατανυκτικά και να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα που παριστάνει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και είναι στολισμένη με πολλά αφιερώματα. Δίπλα στην Εκκλησία της Παναγίας βρίσκεται η Πινακοθήκη των Τινίων Καλλιτεχνών και Νεοελλήνων Ζωγράφων με πολύ ενδιαφέρουσες συλλογές. Από την Τίνο κατάγονται σπουδαίοι ζωγράφοι και γλύπτες όπως ο Λίτρας, ο Γίζης, ο Χαλεπάς, η Σόχη. Αφιερώστε λίγο χρόνο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο για να δείτε σημαντικά εκθέματα. Ανάμεσά τους το μαρμάρινο ηλιακό ρολόι που χρονολογείται στα τέλη του 2ου π.Χ. αιώνα.
Σύγχρονοι καλλιτέχνες του νησιού εξακολουθούν να ασχολούνται με την τέχνη της γλυπτικής, πατώντας πάνω στα χνάρια των προγόνων τους.